Πράγματι, σωστά επισημάνατε, κύριε Πρόεδρε, ότι η σημερινή συνεδρίαση έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Δεν είναι όμως τι λέμε εμείς μεταξύ μας, αλλά τι αντιλαμβάνεται περισσότερο ο κόσμος έξω από εμάς. Γιατί καμιά φορά, πέφτοντας στην παγίδα να φτιάχνουμε μια υπολική πραγματικότητα, εμείς οι αιρετοί και χρησιμοποιώ το πληθυντικό, ξεχνάμε σε ποιους αναφερόμαστε και για ποιους συζητούμε. Αναφερόμαστε λοιπόν στον Χιώτη Δημότη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έξω και μακριά από αυτή την αίθουσα και δυστυχώς καμία μα καμία σημασία δεν δίνει, όπως εμείς θα θέλαμε να δώσει, στη σημερινή συζήτηση. Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να ακολουθεί μια διαδικασία διαβούλευσης κατά τη σύνταξή του. Κάπου μάλιστα κάποιοι δήμοι έχουν κατακτήσει περισσότερες διαδικασίες συμμετοχής, φτάνοντας ακόμα και σε συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, στη σύνταξη συμμετοχικών προϋπολογισμών, μόνο και μόνο για να γίνει κτήμα των δημοτών, των πολιτών, και στη συνέχεια να αποτελεί και ένα κοινό συμβόλαιο μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων. Αυτό εδώ παραβιάζεται από την θητεία την δικιά σας, αλλά και αναφερόμενος με την μικρή σχετικά εμπειρία που έχω και σε προηγούμενες δημοτικές αυτές, κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει καν σαν κουλτούρα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ βεβαιασμένα και χωρίς καν να γίνει ιδιαίτερη συζήτηση, έμαθα ότι ασχολήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης πριν εκπνεύσει η θητεία της, δύο μέρες συγκεκριμένα πριν, μέσα στον Αύγουστο, όπου από εδώ και πέρα πλέον Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχουμε, για το οποιοδήποτε μείζον θέμα ήθελε προκύψει και για το οποίο θα χρειαζόταν η έκφραση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης, θεσμοθετημένη Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν διαθέτει τέτοια. Ο Δήμος Χίου. Ένα δεύτερο λοιπόν αρνητικό. Έτσι, η ουσιαστική συμμετοχή του Δημότη στη διαδικασία της σύνταξης του προϋπολογισμού δεν αποτυπώνεται ούτε στο πνεύμα ούτε στο γράμμα αυτού του προϋπολογισμού. Πολύ δε περισσότερο, όταν εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν εκφραστεί και οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες, όπου τα προβλήματα εκεί είναι ιδιαίτερα οξυμένα και αφορούν κυρίως την καθημερινότητα τους. Δηλαδή, βιώνουν μία απόσταση σημαντική από το κέντρο λήψης των αποφάσεων και μία εγκατάλειψη. Αυτός ο προϋπολογισμός τον οποίο συζητούμε σήμερα είναι ο τελευταίος, μια και μπαίνουμε πλέον στο 2014, σε ένα μήνα, και το 2014, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί χρονιά ανάδειξης νέων δημοτικών αρχών. Άρα, με ορίζοντα εξαμήνου ή οκταμήνου θα έλεγα, έχει συνταθεί ένας προϋπολογισμός ανάγκης, κάνω ένα σύντομο χαρακτηρισμό του πνεύματος αυτού του προϋπολογισμού, προκειμένου να κυλήσουν αυτοί οι μήνες, να ολοκληρωθεί η δημοτική αυτή θητεία και τα προβλήματα να μην λυθούν, αλλά να παραπερθούν στην επόμενη δημοτική αρχή. Έτσι, διαβάζοντας κανείς τον προϋπολογισμό αυτόν, αλλά και ανατρέποντας στο πνεύμα των προϋπολογισμών όσων κατατέθηκαν στην δικιά σας τη θητεία, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας, αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι πρόκειται για προϋπολογισμούς που έχουν, που απέχουν μάλλον από την πραγματικότητα, με την έννοια, θυμόσαστε τότε, όταν δίναμε στην πρώτη θητεία μάχη να αποτυπωθεί μια η πραγματική κατάσταση, οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου και να υπάρξει μια ρεαλιστική πολιτική για την επίλυση των προβλημάτων,
Εσείς καταθέτατε ένα προϋπολογισμό που έφτανε κοντά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 3,5 χρόνια, 3 χρόνια μετά, ο μισθός θα είναι αυτός που θα διαλύσουμε μέχρι τις εκλογές. Της πραγματικότητας αναγκάζεστε να προσαρμόσετε τα μεγέθη του προϋπολογισμού στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Και θα μου πείτε, αυτό δεν είναι πρόοδος. Βεβαίως και είναι πρόοδος. Δεν γίνεται όμως μόνο με τη δικιά σας θέληση, αλλά γίνεται με επιβολή. Έχετε δηλαδή η νομοθεσία, έχετε το κράτος, έχετε το Υπουργείο, έχετε το παρατηρητήριο, δεν ξέρω, εκτελώντας ποιες εντολές, και λέει ότι οι Δήμοι οφείλουν να κάνουν ένα, δύο, τρία βήματα στη σύνταξη του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματικότητα, να υπάρχει ένας ρεαλισμός στις προβλέψεις, τόσο στις εισπράξεις, ως προς το σκέλος των δαπανών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, πλην όμως στο συγκεκριμένο σχέδιο, και αυτό το βήμα προς τη θετική κατεύθυνση δεν είναι αρκετό, μια και όπως είπε ο Δήμαρχος, οι προβλέψεις για τα έσοδα έχουν λάβει υπόψη τους τα έσοδα τα πραγματοποιηθέτε το 2012. Και το ερώτημα είναι σαφές και θα έλεγα είναι αμήλικτο που θα έπρεπε να βασανίζει τον οποιοδήποτε συνάδελφο μέσα από εδώ, αλλά και τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας. Τώρα μένει λοιπόν το εξής. Το 2012, το 2013 ή το 2014 θα είναι πιο δύσκολο οικονομικό έτος. Τι πιστεύετε? Αν ήταν το 2012, τότε καλώς κάνει το Υπουργείο και λέει κάντε προϋπολογισμό με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του 2012. Θα μπορέσει ποτέ ο Δήμος της Χίου, αλλά και οι άλλοι Δήμοι, να πραγματοποιήσουν έσοδα στο ύψος αυτό που είχαν πραγματοποιήσει το 2012. Τι λέτε? Υπάρχει ανάκαμψη, υπάρχει ανάπτυξη. Προβλέπεται αυτή η ανάπτυξη περιβόητη να έρθει μέσα στο 2014 ή κοροϊδευόμαστε? Μάλλον το δεύτερο. Και γιατί κοροϊδευόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι? Γιατί το Υπουργείο κατάλαβε ότι η ανάγκη των σημερινών δημοτικών αρχών είναι να βγάλουν το μπαλάκι από τους πλάτους τους, να βγάλουν το πρόβλημα από τους πλάτους τους και να το μεταθέσουν, να το μετακυλήσουν. Εάν έπρεπε να φτιάξουμε έναν ρεαλιστικό λοιπόν προϋπολογισμό, θα έπρεπε να δούμε τι εισπράξαμε το 2013 και να κάνουμε πρόβλεψη ακόμα και για μη εισπράξη ενδεχομένως κάποιων κονδυλίων υποσών. Γιατί η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα δείχνει να διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά από ότι το 2012 και το 2013 που τώρα διανύουμε και πλήρωμε σαν οικονομικό έτος. Θα μου επιτρέψετε να πω από τη δικιά μας την πλευρά, από την πλευρά της μειοψηφίας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο αντιπολίτευση, αλλά της μειοψηφίας, την κατάθεση της δικιάς μας άποψης, της δικιάς μας γνώμης, έτσι όπως εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Και θα μιλήσω με αλήθειες και χωρίς περισσότερες. Θα προσπαθήσω δηλαδή να δω την πραγματικότητα έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς, χωρίς βέβαια να διεκδικούμε το άλλα. Αλλά θα είναι ειλικρινή τοποθέτηση που δεν έχει να κάνει πάνω απ' όλα με σκοπιμότητες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι άλλοι Δήμοι είναι σε πολύ χειρότερη οικονομική κατάσταση από αυτή που είναι ο Δήμος της Χίου. Αποτελεί αυτό παράσημο εύσημο για το Δήμο της Χίου? Ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει. Όμως, αυτό δεν απαλλάσσει μια υπεύθυνη δημοτική αρχή από την υποχρέωση της να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες, να προϋπολογίσει σωστά και μέσα από τις πολιτικές που θα υιοθετήσει για τον προϋπολογισμό, τη σύνταξη του προϋπολογισμού, να δώσει λύσεις.
πρώτη αλήθεια. Σήμερα ο Δήμος της Χίου, θα έλεγα, δεν είναι στο κόκκινο. Και δεν είναι στο βαθύ κόκκινο που είναι άλλη Δήμη. Δεν χρειάζεται να το πανηγυρίσουμε, γιατί το κόκκινο έρχεται. Και δεν είναι μακριά από εμάς. Δεν είναι δηλαδή, κατά την άποψή μας, μακριά και από το Δήμο της Χίου. Θα το αναλύσω ευθύς αμέσως. Το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, οι προβλέψεις για την ίσπραξη των εσόδων του 2014 θα αποδειχθούν υπερφύαλες. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν θα πληρώσει. Όχι γιατί δεν θέλει, γιατί κάνει την επανάστασή του μέσα από αυτό, γιατί δεν έχει. Και γιατί θα αφήσει τελευταία τα χρήματα που είναι να κατευθυνθούν στο Δήμο για την πληρωμή προστίμων ή προσαυξήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτήστε τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας, τι χρήματα εισπράξαμε φέτο. Με τι ρυθμό δηλαδή ο Χιώτης Δημότης πάει και εξοβλεί τις υποχρεώσεις. Για να βγει αυτός ο προϋπολογισμός, στα 38 εκατομμύρια έσοδα που προβλέπουμε, τα 17, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, που δεν την πιστεύω εγώ προσωπικά πολύ, είναι εγγυημένα. Τα 17 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το κεντρικό κράτος, από την κεντρική διοίκηση. Λίγο πολύ θέλετε να πιστεύετε, θέλουν όλοι να πιστεύουν, ότι κανείς δεν έχασε αυτό κράτος και ότι θα τα πάρει τα χρήματα αυτά ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, 17 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 38 εκατομμύρια από πού θα έρθουν τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα 13 προβλέπεται ότι θα έρθουν από την τσέπη του Χιώτη Δημότη. Τα 4 περίπου εκατομμύρια, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή των ανταποδοτικών για τις υπηρεσίες της καθαριότητας. Κυρίως και τα υπόλοιπα από διάφορες πηγές, τέλη, φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις κτλ. Όσο αισιόδοξοι είμαστε ότι αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ στα οποία αναφέρομαι θα καταλήξουν στα δημοτικά ταμεία. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι ως προς το ρυθμό δηλαδή πια που μπορεί ο καθένας δημότης να ανταποκρίνεται σε αυτές τις υποχρεώσεις και να είμαστε πιο φιδωροί στους προϋπολογισμούς μας και στις απαιτήσεις μας. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι από τη μια τα έσοδα έχουν διωγωθεί και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να εισπραχθούν στο ακέραιο. Το δεύτερο είναι ότι τα έξοδα παρουσιάζονται να έχουν συμπιεστεί μέχρι εκεί που δεν παίρνουν. Κύριε Καλλιωρή, πριν αναφέρετε τις συμπίεσεις των εξόδων και συγχωρέστε με που σας διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να καλωσορίσω τον συνάδελφο, τον Χριστόφορο τον Μελούση, ο οποίος μας έφερε μια πολύ μεγάλη νίκη σε ένα επίπεδο μαραθωνίου δρόμου και νομίζω ότι η ιδιαίτερη χαρά του χρονικού δεχόμαστε, το ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Βεβαίως και σας συγχωρώ και καθήκον σας ήταν και εκφράστε νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πράγματι είναι τιμή για το σώμα να έχει μεταξύ των μελών του ένα πρωταθλητή. Και θα ήθελα αυτό το, εγώ το έχω πει του Χριστόφορου, αυτό το πνεύμα του πρωταθλητισμού, να υπάρξει και μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα για το καλό του τόπου. Τα έξοδα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι όπως τα διαβάζουμε εμείς, έχουν συμπιεστεί για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το ύψος των εσόδων μέχρι εκεί που δεν παίρνουν. Ακούσαμε προηγουμένως τον πρόεδρο της ΚΕΔ να λέει ότι εμείς με αυτά τα χρήματα που μας γράφετε σας λέμε από σήμερα ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Όχι γιατί είμαστε σπάταλοι, αλλά γιατί οι ανελαστικές μας δαπάνες είναι τέτοιες που δεν το επιτρέπουν, δεν θα το επιτρέψουν. Δεν είναι μόνο ο κ. Κοντούδης, ενδεχομένως δεν είναι ο κ. Μυριακός ή ο κ. Τσατσαρώνης, δεν είναι ο κύριος Σουρέλας. Αυτό έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις
Όποιος διαβάσει προσεκτικά τον προϋπολογισμό και τον δει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα καταλάβει, τι λέω, ότι τα έξοδα έχουν ορίζοντα οκταμήνου. Δηλαδή, αυτό που είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, να περάσουμε το οκτάμινο και αν χρειαστεί αναμόρφωση να την κάνουμε υπό το πρίσμα και του νέου και των νέων δεδομένων, δηλαδή πώς θα έχει καταλήξει ο προϋπολογισμός του 2013, είναι το πνεύμα που αποπνέει όλος αυτός ο προϋπολογισμός. Ξέρουμε ότι δεν φτάνουν για παράδειγμα τα χρήματα στη διοίκηση και στο νομικό πρόσωπο, αλλά εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε στο σκελισμένο προϋπολογισμό. Στην ουσία όμως αυτή η σκέψη δεν αποτελεί τίποτα άλλο από την ομολογία για την κατάθεση ενός προϋπολογισμού που δεν πρόκειται ή δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, αποφεύγουμε πάλι σήμερα να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το τι πρέπει και το τι μπορεί να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα, με δεδομένη αυτή τη στέρηση και την υστέρηση των εσόδων που μπορεί πλέον από το κεντρικό κράτος, αλλά και από την τσέπη του συμπολίτη μας, να φτάνει και στο 40% των εσόδων που είχαμε άλλα χρόνια και φέτος θα στερηθούμε. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν περνάει μέσα από τον προϋπολογισμό και θα έλεγα ότι είναι το πρώτο και κύριο που θα έπρεπε να δούμε σήμερα. Και το ερώτημα είναι, στα έσοδα που μπαίνουμε και θα τα που μπαίνουν και περιμένουμε ότι θα υλοποιηθούν, περιμένει αλήθεια κανείς ότι τα νομικά πρόσωπα θα δώσουν 730.000 ευρώ το έτος 2014 αποπληρώνοντας... Πατελή, το πήρες και αυτό, ε! Σημαντιακό! Κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στον προϋπολογισμό ότι θα εισπράξουμε ως Δήμος 1.735.000 από τα νομικά μας πρόσωπα, τους οφειλές που έχουν προς το Δήμο της Χίου. Εάν αυτό δεν γίνει, που δεν θα γίνει, γιατί τα χρήματα, ξέρετε, τα νομικά πρόσωπα περιμένουν από το Δήμο και όχι το αντίστροφο, ή ο Δήμος δηλαδή από τα νομικά πρόσωπα. Εάν αυτό δεν γίνει, αμέσως ο προϋπολογισμός έχει λοιπόν ένα άνοιγμα της τάξης των 735.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτά. Σας μίλησα προηγουμένως και για τα έσοδα τα οποία δεν θα μπορέσουν εν τέλει να πραγματοποιηθούν. Όσο όμως αποφεύγουμε να κάνουμε αυτή την ουσιαστική κουβέντα, δηλαδή πια, εάν υποθέσουμε ότι μπορούσαμε σαν Δήμος Χίου να κάνουμε 100 δράσεις, έχοντας αυξημένα έσοδα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Σήμερα που τα έσοδα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι μειωμένα κατά 40%, μπορείτε να μου πείτε με ποιο τρόπο θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις 100 δράσεις, τις οποίες τις προϋπολογίζουμε. Εάν μπορούμε πράγματι να τις κάνουμε, αυτό σημαίνει ότι γινότανε όχι μόνο σπατάλες τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και κατά διακύρωση. Εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να γίνουν, αυτό σημαίνει πολιτική ανικανότητα και αδολμία. Διότι ένας σωστός πολιτικός, αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να διαχειρίζεται σωστά το δημόσιο χρήμα, να λέει την αλήθεια και την πραγματικότητα να αποτυπώνει. Μέσα σε ένα πραγματικό λοιπόν περιβάλλον να βάζει προτεραιότητες, στόχους, αυτούς να αναδεικνύει και αυτούς να παλεύει. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να γίνεται και στο σημερινό προϋπολογισμό. Και η τρίτη και τελευταία αλήθεια. Εμείς συνάδελφοι, το είχαμε πει και από την πρώτη μέρα που ήρθαμε σε αυτά τα έδρανα,
ότι ευθύνη σε οικονομικά ζητήματα θα πάρουμε μόνο εάν είμαστε σίγουροι. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ συμπολίτευσης και μειοψηφιών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται πρώτον ζητήματα χρηστής διαχείρισης, δεύτερον διαφάνειας και τρίτον ότι υπηρετείται σωστά το δημόσιο και δημοτικό συμφέρον. Κάτι τέτοιο μπορώ να το πω σήμερα, τελευταία συζήτηση που κάνουμε με θέμα τον προϋπολογισμό, σε αυτή την παρούσα δηλαδή δημοτική θητεία, εμείς δεν το νιώσαμε. Όχι μόνο δεν το νιώσαμε, υπήρξαν πολλά ζητήματα οικονομικής φύσεως που μας βρήκαν απέναντι, που μας βρήκαν με έντονο προβληματισμό, τον οποίο τον εκφράσαμε μέσα εδώ με παρουσία. Δεν προχωρήσαμε σε άλλου είδους ενέργειες, θα πω ότι τι κάναμε ως παράταξη, αλλά μέχρι εκεί. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης δεν πρέπει να είναι περήφανη η παρούσα δημιουργία. Υπήρξαν και υπάρχουν γεγονότα για τα οποία δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανη. Όταν η καταγγελία εδώ ενός Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού περνάει στα ψηλά γράμματα, όταν συμβαίνουν μεθοδεύσεις, όταν συμβαίνουν κατασχέσεις από τα δημοτικά ταμεία χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες και τετριμμένες νόμιμες αντιδράσεις, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Και η αλήθεια λοιπόν που θέλω να περιγράψω είναι η εξής. Συνάδελφοι, από τις 23 Ιανουαρίου του 2013, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κυρία Καλογύρου, έχει ζητήσει τον έκτακτο γενικευμένο οικονομικό έλεγχο για τη διαχείριση του Δήμου της Χίου αναφορικά με τα έτη 2011 και 2012. Αυτό το ζήτησε με το έγγραφο της, το οποίο μας κοινοποίησε, το κοινοποίησε και στο Δήμο της Χίου πριν από ένα μήνα και 10 περίπου μέρες, πριν από 40 μέρες. Το αίτημα δεν διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μαθαίνουμε, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι από τις 8 Νοεμβρίου έχει υπογράψει ο Πρόεδρος εντολή για τη διεξαγωγή έκτακτου γενικευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου και για τα έτη 2011 και 2012 στο Δήμο της Χίου, τελώντας ο Δήμος της Χίου σε πλήρη λειτουργία, όπως λέει το έγγραφο, έγγραφο όμως το οποίο εμείς αγνοούμε, γιατί δεν κοινοποιείται σε εμάς. Έφτασε στο Δήμο της Χίου. Το γνωρίζουν αλήθεια οι οικονομικές υπηρεσίες. Πώς λειτουργούν κάτω από αυτό το έγγραφο. Πώς αντιδρούν δηλαδή. Ή δεν το γνωρίζουν. Πού βρίσκεται αυτό το έγγραφο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι για όλες αυτές τις πιέσεις στις οποίες αναφέρθηκα και οι οποίες κατά την άποψή μας, όπως κατέθεσα, δεν τιμούν την παρούσα δημοτική αρχή, έχει διεταχθεί αρμοδίως έκτακτος γενικευμένος έλεγχος. Ξέρετε συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω ούτε να προτρέξω ούτε να δημιουργήσω εντυπώσεις. Όμως υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι πρέπει και οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους εάν και εφόσον υπάρχουν δεδομένα. Έτσι θα περιμένω με το πόρισμα αυτού του ελέγχου και από την πλευρά της
θα μπορεί η Δημοτική Αρχή, χρησιμοποιώντας το να πει ότι όλα είναι ρόδινα, όλα είναι μέλι γάλα, ή εάν αναβληθούν ζητήματα, οι υπεύθυνοι να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να απολογηθούν. Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά το προϋπολογισμό και μένοντας σε αυτό που είπε, ότι είναι αβέβαιο το κατά πόσον ένας τέτοιος προϋπολογισμός και κάτω από τις παρούσες δύσκολες πράγματι οικονομικές συνθήκες μπορεί να αποτελεί σαφή οδηγό, πιλότο για όλη την χρονιά και όχι μόνο για το οκτάμινο, η παράταξή μας θα το καταψηφίσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλλιωρή. Το λόγο είναι και ο Μεφάλος. Να το καταργήσετε, να το βγάλετε από τη μέση για να ελαφρυνθούν οι δημότες, εσείς τότε μαντρήκατε τον νόμο. Τώρα το τελευταίο έτος που λόγω νόμου καταργείται θα είναι η σημαία της ελάφρυνσης στα λαϊκά στρώματα. Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά στο τι είναι ρεαλιστικό κατά τη γνώμη της δικής μας παράταξης. Εμείς, συναδέλφες και συνάδελφοι, ρεαλισμό δεν έχουμε το πώς θα κόψουμε και θα ράψουμε έναν προϋπολογισμό προκειμένου να είμαστε αρεστοί στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα λογής ντόπια και ξένα αφεντικά. Για μας κριτήριο είναι ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή των δημοτών μας, των εργατών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, όλων εκείνων που υποφέρουν από αυτές τις πολιτικές και με βάση λοιπόν αυτές τις ανάγκες κρίνουμε έναν προϋπολογισμό και ζητάμε τα δέοντα που πρέπει να έχει μέσα τους κωδικούς και τα κονδύλια. Δυστυχώς εμείς μπροστά μας έχουμε πάλι ένα προϋπολογισμό που είναι κομμένος και γραμμένος στα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, φέρει τη βούλα της φραγίδα της Τρόικα. Βεβαίως είναι γεγονός ότι από καιρό ισχυρών ο Δήμαρχος και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι σηκώνουν τον παγεράκι της Επανάστασης, αλλά εδώ τώρα δεν βλέπω και κάποια καταγγελία αυτής της πολιτικής μιζέρνειας και φτώχειας και δεν βλέπω και μια διαμαρτυρία να βγαίνει για να κατεδικάσετε αυτή την εξαφλίωση και την ουσιαστική υπολειτουργία του Δήμου. Γιατί ο Δήμος με αυτά τα κονδύλια, σε υπολειτουργία ο Δήμος, σε υπολειτουργία. Βεβαίως, τώρα είναι πολλά αυτά που ζητάμε, να απόσχεστε πολιτικά από αυτό που το πολιτικό σας φορέα, είτε είναι το Παζούκ, είτε η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, η μάτια της μεταφοράς αυτών των πολιτικών ίστων. Βεβαίως, πηγαίνοντας το 2014, θα πρέπει να πούμε, μιλώντας μάλλον για τον προϋπολογισμό του 2014, θα πρέπει να πούμε ότι έχει και μια σημαντική βούλα. Έχει οικονομικό και πολιτικό ταβατζί. Είναι το λεγόμενο παρατηρητήριο οικονομικής από το τέλος ο ΤΑΠ. Και δήμαρχε, επειδή καμιά φορά σας έχω ακούσει και λέτε, εγώ μα αντιμνημονιακός, α, η Τρόικα μας έκανε τούτο ή το άλλο. Πώς δέχτηκες ένα τέτοιο ταβατζί να σου καταρτίζει τον προϋπολογισμό, αλλά να σου λέει πόσα θα περικόψεις, στερώντας βασικούς πόρους από το χιούδι του λαού. Και μη μας πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ έκανα αντίσταση, δεν δέχτηκα το πριν το άλλο, γιατί θα σας διαβάσω παρακάτω σαφώς τι λέει το παρατηρητήριο και μέσα από την εισήγηση που παντώθηκε. Εμάς βεβαίως δεν μας ξενίζει και αυτό το γεγονός, είτε οι μεγάλες ή αρχές πολέμους, προεκλογική εποχή διανύμε, προεκλογικές μέρες, θα ακούσουμε πολλά και από εσάς που εκπροσωπείτε τη κυβέρνηση και από αυτούς που θέλουν να εκπροσωπούν την αυριανή αριστερή κυβέρνηση, αλλά και οι δυο σας με άρωμα ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια πάντα γράφει ο Μπάν. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κατευθύνσεις δοθήκαν από πολύ νωρίς. 31 Ιουλίου του 2013, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν κοινή απόφαση που έλεγε παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων του έτους 2014. Και φυσικά αυτό ήταν οδηγίες προαναφιλωμένους για όλες τις δημοτικές αρχές και για εσάς. Τι λέγανε? Λέγανε ότι το κουστούμάκι που μας σας φορέσανε και το δεχτήκατε, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
έχουν αναλυθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες κατ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέπιναν ή συνέπρεψαν στην εκτέλεση της δαπάνης. Δηλαδή, ή κάτσετε καλά και πάτε με τις περικοπές σας, και εδώ κύριε Κοντούδη, αντιλαμβάνεστε, ο Δήμαρχος δεν σας το πακώ, σας είπε θα δούμε στο αποθεματικό προκειμένου να ρίξει στάχτη στα μάτια ή μειώντας την ανάγκη φιλοτιμία. Αλλά καιροφυλακτή η οδηγία που λέει έτσι και ξεφυγείς, θα σου τα καταλογίσω εσένα. Εδώ λοιπόν εισβάλλει κυριολεκτικά το περιβόητο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας, που βλέπει βήμα-βήμα τον προϋπολογισμό και λέει ότι θα μπει ο Δήμος σε πρόγραμμα υγειονομικής εξυγίανσης που θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των δαπανών. Ποιον δαπάνε? Για τη μισθοδοσία, λέει λοιπόν στον κύριο Πετάκη, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, μη σου πει κανένα δήμαρχος, κανένα δημοτικός σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλος, ή μην κάνει καμία επανάσταση για εκεί φίλους και αλλάξει τα πράγματα. Να πω γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε καλά, διότι η μισθοδοσία σου κινδυνεύει. Από εκεί θα σου τα πάρω. Άρα λοιπόν γρήγορα βλέπετε πώς λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δεύτερον, πώς λέει θα εξοικονομήσω υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού και αύξηση ιδίων εσόδων. Δηλαδή σου λέει κοίταξε να δεις, είναι μετατάξεις προσωπικού να τους διώξεις, να τους πας αλλού. Δηλαδή βλέπεις δήμαρχε πώς αυτοί που ψηφίζει λειτουργούν. Ενώ εσύ παραπονήθηκες εισηγητικά και λες μας παίρνουν προσωπικό, τώρα σου λέει κάτσε καλά γιατί θα πάει για να μειώσεις τα κόστη σε υποχρεωτικές μετατάξεις ή να πας σε αύξηση δημοτικών τελών και τοπικών φόρων. Και λέει λοιπόν ότι εάν έχω παρόλα αυτά ελλείμματα, τότε θα προσφέρω στο Ταμείο Παρακαταδικών και Δανείων, δανεισμό δηλαδή τελικά που θα επιβαρύνει τους δημότες. Έρχεται βέβαια και ο Καλλικράτης, που λέει ότι αναπέμπεται, γυρίζει πίσω ο προϋπολογισμός, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις. Σε ένα βέβαια τέτοιο πλαίσιο, η Υπουργική Απόφαση του Ιούλη ξεκαθαρίζει το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι Δήμοι, λέει, είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Και εδώ μέσα πρέπει να είμαστε, τουλάχιστον επειδή είμαστε και ως άνθρωποι γνωστοί, μην κοροϊδευόμαστε. Πολλοί από εσάς ομνύετε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φαντάζεστε και φαντασιώνεστε με μια τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοτελή κλπ. Κλπ. Είστε φορείς, λένε οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις, της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή κάτσετε καλά και μην το παίρνετε και αυτοδιοικητική. Μάλιστα, τονίζεται η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα με την υπόμεση στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Ποιες δαπάνες? Υπεροριακής απασχόλησης του προσωπικού. Αν δηλαδή ο συνάδελφος ο Μαρτάκης που τρέχει από το πρωί στο ως το βράδυ για τα σκουπίδια με 53 ανθρώπους που είπε δήμαρχο και θέλει να βάλει κάποιες υπερορίες για να βγάλει το φόρτο που δεν βγαίνει, του λέω όπα, στοπ, διότι θα ξεπεράσει τα όρια και δεν το δεχόμαστε. Δεύτερος τομέας εξοικονόμησης χρημάτων, οι επιχορηγήσεις των ΙΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους κλπ. Βεβαίως, για το τεχνικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στον προϋπολογισμό, προσδιορίζεται ότι θα γίνεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν τα κονδύλια, αποτέλει, εισφορές, συμπράξεις κλπ, τα έργα πετσοκόβονται, ακόμα και αν είναι έργα ζωτικής σημασίας όπως αντιπλημμυρικά κλπ. Αν δηλαδή αύριο μια σειρά έργων αντιπλημμυρικών που σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσαμε δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα κόβονται. Στον ίδιο καμβά είναι οι πιστώσεις που εγγράφονται για τα χρονιακά επιδόματα, οι οποίες λέει πρέπει να είναι κατά 8,4% μειωμένες και βεβαίως η ΣΑΤΑ, η μείωσή της είναι 53%. Και μάλιστα η ΚΕΔΕ έρχεται και λέει ότι το 2013 η μείωση ήταν 58%. Πότε γίνονται τώρα αυτά? Γίνονται την ώρα που
από τη μια κατακριμνίζονται οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, δηλαδή η ΣΑΤΑ είναι κατά 50%, η ΚΑΠ είναι κατά 50 εκατομμύρια ευρώ μειωμένη, η ΣΑΤΑ κατά 110 εκατομμύρια μειωμένα, δεν αποδίδεται δεκάρα τσεκιστή. Προσέξτε, από το 21,3% του ετήσιου φόρου εισοδήματος, από το 12% των εισπράξεων ΦΠΑ και βεβαίως από τους άλλους φόρους του φόρου ακίνητης και από το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας. Γιατί το λέω αυτό? Όσοι εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα λένε αυτοτέλεια της τοπικής διοίκησης και λένε να μας δώσει φορολογητέο εισόδημα το κράτος. Το έχει θεσμοθετήσει το κράτος. Είναι αυτές οι τρεις πόροι που σας είπα. 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας, 21,3% ετήσιο φόρο εισοδήματος, 12% της πράξης ΦΠΑ. Και δεν δίνει δεκάρα τσεκιστή στην τοπική διοίκηση. Είναι η λεγόμενη παρακρατημένη, υπεξαιρεμένη πόρη που τους έχετε σπίσει το αστικό κράτος. Για να δούμε τι φρούδες, ελπίδες και αυταπάτες τρέχουν κάτω. Και αυτά βέβαια γιατί δεν τους αποδίδει. Μα φυσικά για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μεγάλο κεφάλαιο για να επενδύσει όποτε, όπου θέλει. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους επενδύσεις, μιλάμε για τα 600 δι στην Ελβετία. Ποια είναι η χρηματοδότηση, συνάδελφοι, για να δούμε τι παίρνουμε εμείς ως προϋπολογισμός? 2,783 δισεκατομμύρια ευρώ είναι φέτος ο προϋπολογισμός, ο κεντρικός του 2014. Από αυτά, 1,167 δις αφορά μισθούς υπαλλήλων και 1,050 δις οριζόντιες δράσεις. Κοινωνική πρόνοια, μετακινήσεις μαθητών κλπ. Ίσον 2,217 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, χρηματοδοτεί με 2,783 δις ευρώ πόσα μένουν για τον προϋπολογισμό το δικό μας και για τους 325 δήμους της χώρας. 566 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, συνάδελφοί μου, είναι τα λεφτά που 325 δήμοι πρέπει να τα βάλουν πέρα. Αυτό για κάποιους λέγεται ρεαλισμός. Αυτό για κάποιους λέγεται είμαι σε θέση ευθύνης και κάνω διακήρυξη. Αυτό για κάποιους λέγεται εγώ ξέρω τι κάνω και εσείς είσαστε θεραπεύοντες. Βρίσκεστε σε θέση αντιπολίτευση και λέτε ότι θέλετε. Εμείς όμως λέμε το εξής. Αυτά όλα που σας ανέφερα έχουν σχέση με το δικό σας προϋπολογισμό. Βεβαίως και έχουν σχέση. Όλα τα περάσατε κατά γράμμα μέσα στον προϋπολογισμό σας. Και δεν έχετε ξεφύγει ούτε κεραία. Το νομικό πρόσωπο του Δήμου που έχει βρεφονηπιακούς, αθλητισμό, πολιτισμό, μείον 200.000 ευρώ. Η κοινωνική πολιτική που ασκείται μέσω ΔΚΕ και των άλλων δομών, μείον 75.000 ευρώ και όχι μόνο. Από 45 εκατομμύρια προϋπολογισμό, ασχέτως ήταν το ΕΣΠΑ ή δεν ήταν, έρχονται φέτος 38 εκατομμύρια. Η μίζωνα αντιπολίτευση λέει ότι είναι ρεαλιστικό. Να εμείς που λέμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες μας. Ξέρετε, Δήμαρχε, επειδή είσαστε και Δήμαρχος χρόνια, οι 8 πρώην Δήμοι της ΧΙΟΥ το 2010 είχαν αντριστικά 74 εκατομμύρια 939.089 και είχαν κλείσει οι προϋπολογισμοί πάλι το 2011 με ποσό 80.283.059 ευρώ. Στη Λευκάδα οι 7 δήμοι του νησιού είχαν 100 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό το 2010 και τώρα τους δίνουμε για όλο το νησί της Λευκάδας πιο λίγα από εμάς. 35 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός της Λευκάδας. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Οι ανάγκες των σχολείων είναι τεράστιες. Για πετρέλαιο μόνο θέλει 200.000 και έχετε γράψει 360.000 ευρώ. Και θέλουμε για πετρέλαιο 200.000. Τι θα πάει για λειτουργικά έξοδα, τι θα πάει για κτηριακές ανάγκες. Το οδικό δίκτυο το βλέπετε έχει τα χαλιά του. Σήμερα ο Δήμαρχος, ορθώς μιλώντας για το συγκεκριμένο έργο, το αντιπλημμυρικό, λέει δεν θα κάνουμε μόνο το έργο, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τον δρόμο. Με τι λεφτά θα τον φτιάξουμε τον δρόμο?
Με τι λεφτά θα φτιάξουμε τον δρόμο, θα πούμε και για το έσω. Και πώς και τι. Λοιπόν, έργα της σεισμικής προστασίας είναι ανύπαρκτα, ενώ τα διπλημμυρικά αν εγωδοθούν μέσα στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ ξέρετε έχει ονοματεπώνυμο. Όταν εμείς συνδικαλιστικά πήγαμε και ζητήσαμε γιατί δεν διορίζεις δασκάλους και διορίζεις υπερπληθώρα σε ένα τομέα, είπε παιδιά αυτά τα κονδύλια έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν είναι όπου το θες εσύ. Εμείς βέβαια λέμε να το πάμε εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που φωνάμε. Αν δε Ευρώπη και ευρώ δεν είναι εκθέσεις ιδεών. Δεν είναι εκθέσεις ιδεών. Το 48% των εσόδων, συνάδελφοι και συναδέλφες, προέρχεται από ίδιους πόρους, θέλει να το πάμε 70%, δηλαδή δεν τους φτάνει το 48, τέλει εισφορές, σου λέει θα έχεις τέλει εισφορές 70-75% και 20% θα σου δίνω εγώ άνευ. Και ακούγονται και πληροφορίες για τη ΔΕΗ, να την πληρώνουν τα σχολεία, δηλαδή οι οργανισμοί που σας ζητάνε να πληρώνουν το πετρέλαιο, θα πάμε να τους βάζουμε να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Το επιχείρημα όμως το γνωρίζουμε στην άλλη, το πάρω και προηγουμένως, έτσι. Εμείς έχουμε τέσσερις ευθύνες, τα πράγματα είναι ψυχραγωγιστικά, δεν υπάρχουν λεφτά, τα λόγια είναι εύκολα, ελάτε να αναλάβετε εσείς. Η λογιστική όμως έχει δύο όψεις, για να συνοψίσω. Η μία όψη είναι αυτή που υπηρετεί το σύστημα και σκύνει το κεφάλι, και η άλλη λογιστική είναι αυτή που αποκαλύπτει τις ταξικές πολιτικές και τους μύθους ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ξέρετε το 2004-2013 πόσα ήταν τα φορολογικά έσοδα, του κράτους? 467,4 δις ευρώ σύμφωνα με τους κατατεθειμένους προϋπολογισμούς, με επίσημα στοιχεία. Δηλαδή τα φορολογικά έσοδα ήταν μισό τρισεκατομμύρια ευρώ. Ερώτημα, όλα αυτά τα λεφτά από τη φορολογία που ξεπερνούν 2,5 ολόκληρα λεπτά της χώρας, πού πήγαν? Τα είδε κανένα να πηγαίνουν σε κοινωνικά στρώματα που αυτή τη στιγμή είναι τα υποζύγια? Τα πήρε ο φορολογούμενος ήρωτας από τη διαρκή αφέμαξή του? Τα πήρε μήπως η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια? Τα πήρε ο Δήμος Κύρου? Τα πήραν οι υπόλοιποι 324 δήμοι? Δεν τα πήρα και το γνωρίζετε. Γνωρίζετε που πήγαν αυτά τα λεφτά. Η επιπλέον άμεση φόρη πάλι από το 2004, άμεση και έμεση, μέχρι το 2013 η επιπλέον αγγίζουν τα 72,5 δις. Μάλιστα την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο κατέβηκε η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου στο 50%. Και ρωτάμε εμείς, αυτά τα ποσά που από τα 72,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα 44,3 αφορούν το λαό, το μισοσυντήριο, το συνταξιούχο, και 1,5 δις αφορούν τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Ο λαός δηλαδή βάζει 42,5 δις και οι επιχειρηματίες βάλανε 1,5 δις. Και κλείνω με ένα τελευταίο έτσι οικονομικό στοιχείο για να μην κουράζω. Είναι από την ημερεσία του Σαββάτου. Ιδρυματοοικονομικές εισηγμένες τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων και ασφάλειας είναι σαφώς βελτιωμένες στη βαθιά κρίση που μίλησε ο Δήμαρχος. Είναι σαφώς βελτιωμένες έναντι του περσινού 9 μήνου και βεβαίως η Alphabank έχει αύξηση σχεδόν μετά τους φόρους της τάξης του 455,3%. Δηλαδή όταν ο μισθωτός και ο συνταξιούχος έχανε 40%, η Alphabank είχε κέρδη 455,3%. Άρα και λεφτά υπάρχουν και πλούτος παράγεται και το ζήτημα είναι ή τον αρπάζουν. Τον αρπάζουν οι πλουτοκράτες, το πολιτικό προσωπικό των κυβερνήσεων, η λογιστική του διαχείριση που φτωχαίνει το λαό για να τα τρώνε στην Ελβετία και αλλού. Εδώ, σε αυτή τη διαχείριση, σε αδέλφους και συνάδελφοι, και κλείνω, βάζετε πλάτη. Βάζετε πλάτη, συμμετέχετε ενεργά στην αναδιανομή εισοδήματος που παράγει ο λαός μας υπέρ των ολίγων και κατεχόντων. Αυτή τη στιγμή βάζετε το Δήμο του Σχοίου να συμβάλλει στην
διαμόρφωση του λεγόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος με αυτή την πολιτική. Και ρωτώ, αν λέγατε όχι, τι θα συνέβη? Αν φτιάχνατε ένα προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες μας, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις? Να μας καταλογίσουν τα λεφτά, να κόψουν τους μισθούς. Ας τολμούσαν να το κάνουν. Ας τολμούσαν να πούν ότι εμείς χρεώνουμε στους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Χίου αυτό το προϋπολογισμό να το δούμε από τις τσέπες. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν πειραματίζεστε για τον απλό σαν τον λόγο? Είστε μέρος του προβλήματος. Και εδώ που τα λέμε, για ποια αυτοδιοίκηση λοιπόν κάνουμε λόγο? Και κάνετε και εσείς λόγο, παραλύσοντας αυτά που λέμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας διορίσουν τον Δήμαρχο, ας διορίσουν τους δημοτικούς συμβούλους, ας διορίσουν τους περιφερειάρχες και να μην δουλευόμαστε. Και να λες έχω ένα διορισμένο και κάνει αυτά που κάνει. Τι τα λέμε τώρα, εκλογές και ρεφιλίκια και τέτοια? Για να αυτοβαυκαλιζόμαστε? Και εν πάση περιπτώσει και ως διορισμένοι, άρεστα να κάνατε τη δουλειά σας αυτή που κάνετε τώρα. Εμείς συνάδελφοι, και κλείνω αποκαλύπτοντας τα παραπάνω, χωρίς αυταπάτες για την ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, χωρίς αυταπάτες για το εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, χωρίς αυταπάτες ότι δεν εξανθρωπίζεται αλλά μόνο ανατρέπεται, θα συνεχίσουμε με δύο όρους, και πρόκλησης προς το λαό και πρόσκλησης για να παλέψει για τα δικαιώματά του, και επιμένουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε. Να απαιτούμε αυτά που απαιτείτε κι εσείς, αλλά δεν τα υλοποιείτε στο διατάγμα. Γιατί γνωρίζετε όλοι, και δεν να υπάρχει στην Αμάνη, δεν να υπάρχει στα Καρδάμινα, και δεν να υπάρχει στα μαστιχοχώρια, αλλά όταν έρθει η ώρα της ψήφου, η Ειρήνη να πάει στην Πάτα και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι σηκώνουν τα χέρια τους και ψηφίζουν τη μιζέρια τους. Έτσι λοιπόν εμείς διεκδικούμε και απαιτούμε, πρώτον, να καταγγείλετε την απαράδεκτη οικονομική κατάσταση και ασφυξία που μας έχουν οδηγήσει κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Να απαιτήσουμε άμεσα 60 εκατομμύρια ευρώ παρακρατημένους πρώτους για το Δήμο της Χίου. Είναι τα λεφτά μας, το λέει ο νόμος τους. Ο νόμος τους το λέει να μας τα δώσουν. Να απαιτήσουμε αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις για παιδεία, υγεία, πρόνοια, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία. Να ξεκινήσουμε αγώνα διεκδίκησης μαζί με άλλα νησιά, Μυτιλήνη, Σάμο, Λίμνο, με βάση και την ισιωτικότητα και τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Να αρχίσετε, εμείς λέμε, να εισπράτετε χρήματα από τους μεγαλοφιλέτες του Δήμου προς το Δήμο. Υπάρχουν χρέη, υπάρχουν μεγαλοφιλέτες που τα έχουν. Και πρέπει να αρχίσουμε να εισπράττουμε. Να αυξήσετε στεναρά τα τέλη και τις εισφορές προς τις τράπεζες και μεγάλους επιχειρηματίες του νησιού μας, οι οποίοι ξέρουν μόνο να μειώνουν τους μισθούς. Αν δώσουν και στο Δήμο τα διπλά και τρίδιπλα, να έχουν και κοινωνική προσφορά. Και να σταματήσουμε να έχουμε λογική να χαρίζετε χώρους, όπως είδαμε στο προηγούμενο, το επόμενο θέμα για την DGA. Να ζητήσετε πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών με αρχή το 8% του κρατικού προϋπολογισμού. Να απαιτήσουμε να μην συγκεκριμενοθούν και καταργηθούν δομές και υπηρεσίες, αλλά απέναντίας να στελεχωθεί και η υπηρεσία πρασίνου και η υπηρεσία της καθαριότητας και όλες εκείνες οι κρίσιμες υπηρεσίες. Να αρνηθούμε απολύσεις, να μειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη, επειδή ο Προδήμαρχος κάτι ευτελέστατο ποσό, ο Δήμος Αθήνας έκανε μία μείωση 2 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως αύξησε άλλο. Αλλά μια και μίλησε Δήμαρχος για τα ανταποδοτικά τέλη, να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος να πληρώνει καραβιάτικα, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, και να απαιτήσουμε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων εκεί που θέλουμε εμείς. Δηλαδή, σύγχρονες τηριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Και να δούμε εκείνα τα μέτρα και λύσεις εκείνων των κώδικων που θα αναπτύξουν τη λαϊκή οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε μπροστά μας ένα προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε,
οι αγαπητοί συνάδελφοι που έχει αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά όπως είπα, έναν προϋπολογισμό που έχει την κούρα της Τρόικας και της κυβέρνησης και για αυτό θα τα ψηφίσω. Το σύνολο των συναδέλφων είναι μέρος στο γόνιμο αυτό διάλογο και κατάθεση σκέψη σε αυτή την αίθουσα και πάνω απ' όλα εκ μέρους του όλων των συναδέλφων να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα στελέχη και το σύνολο του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας για την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν προκειμένου να φτάσουμε στο σημερινό σημείο συζήτησης του προϋπολογισμού. Κλείνοντας λοιπόν και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του θέματος, έχουμε την κατάθεση πρότασης ψήφισης του προϋπολογισμού σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την πρόταση τροποποίησης που κατέθεσε ο κύριος Φύσας και αναφέρεται στο ταμιακό υπόλοιπο των έκτακτων ανειδικεύτων, ποσού δηλαδή 8.506,17 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να κατανεμηθεί στους κωδικούς 15-6041.002 και τον κωδικό 15-6054.002 πάλι που αναφέρεται σε τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο ΦΛΑΤ και εργοδοτικές εισφορές. Με αντίστοιχα ποσά της τάξης των 6.506,17 ευρώ και 2.000 ευρώ στις εργοδοτικές εισφορές. Ποιοι συνάδελφοι λοιπόν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, όπως είπα, από την Οικονομική Επιτροπή, με την τροποποίηση που κατέθεσε στο σώμα σήμερα ο κ. Χρυσάς. Να σηκώσω παρακαλώ τα χέρια για να μετρήσει η γραμματεία του εγκυστικού. Ποιοι συνάδελφοι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό έτσι όπως αυτός κατατέθηκε με την τροποποίηση από τον κύριο Κλισά. Ευχαριστώ. Λευκό υπάρχει. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το έτος 2014 όπως αυτός κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και με την τροποποίηση που κατέθεσε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κλισάς και αναφέρθηκε λεπτομερώς από τον πρόεδρο στο κλείσιμο.